Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου, είναι η πρωινή επισκόπηση, το καθιερωμένο ραντεβού, ενημερωτικό ραντεβού με τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων. Είμαι ο Λάμπρος Πέγκος και μαζί με την Ειρήνη Ανδρουλάκη θα σας ενημερώσουμε για όλες τις εξελίξεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Να ξεκινήσουμε όμως από την πορεία που θα έχουμε σήμερα για τη μνήμη του Γρηγορόπουλου και ναι, τα μέτρα μια, που έχουν μια πάρθει. Είναι μια θλιβερή επέτειο. Σήμερα 10 χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια. Θα έχουμε πορείες. Γι' αυτό το λόγο ανακοίνωσαν πριν από λίγο ότι από τις 9 το πρωί οι σειρμοί του μετρό θα διέρχονται από τις τάσεις Πανεπιστήμιου, αλλά δεν θα σταματούν, διότι θα γίνει μαθητική πορεία. Θα ξεκινήσει από τα Προπύλαια στις 12 το μεσημέρι. Όσοι κατέβετε στο κέντρο, να ξέρετε ότι θα κλείσουν οι δρόμοι. Έχουμε και άλλη πορεία στις 6 το απόγευμα. 3.500 αστυνομικοί επιποδός. Να δούμε πώς θα πάει η μέρα. Μάλιστα. Να πάμε στους γενικούς τίτλους και να πούμε για θέματα που ενδιαφέρουν πάρα πολύ κόσμο. Κοινωνικό μέρισμα 700 ευρώ σε 250.000 νοικοκυριά ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας. Παράλληλα, κατά την πρώτη μέρα συζήτηση του φορολογικού νομοσχεδίου, κατέθεσε τροπολογία που προβλέπει μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από το 13% σε 6% σε φάρμακα τα οποία χορηγούνται σε ασθενείς με δυσίατα νοσήματα όπως καρκίνος, διαβήτης, ρευματοειδής αρθρίτιδα και μυασθένεια. Με άλλη ρύθμιση, στην ίδια τροπολογία, εξαιρούνται από την επιβολή του φόρου πολυτελής διαβίωσης από το φορολογικό έτος 2019 και εφεξής και τα επιβατικά αυτοκίνητα πολύτεκνων οικογενειών. Τι είπαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το φορολογικό νομοσχέδιο? Με δύο συνεδριάσεις, πρωί, μεσημέρι, συνεχίζουν οι συναρμόδιες επιτροπές της Βουλής στην επεξεργασία του νομοσχεδίου για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Το πρωί θα καταθέσουν τις απόψεις τους εκπρόσωποι φορέων και το μεσημέρι θα συζητηθούν τα άρθρα του νομοσχεδίου. Μετά την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου του Κοινοβουλίου, η Βουλή έχει στραμμένο το βλέμμα στο μέλλον και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Βούληση του Προέδρου της Βουλής Κωνσταντίνου Τασούλα είναι οι βουλευτές να αποκτήσουν ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα που προσφέρουν μηδενικούς ρήπους και χαμηλό κόστος κίνησης. Στην ατζέντα της ημέρας, στις 9 ξεκινάει η Ολομέλεια με συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και αμέσως μετά θα έχουμε το φορολογικό νομοσχέδιο, όπου θα ολοκληρωθεί σήμερα η συζήτησή του. Οπότε έχουμε την μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο. Στις 10 η ώρα στην αίθουσα Γερουσίας θα συνεδριάσει η Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς σε κοινή συνεδρίαση με θέμα συνέχιση της επεξεργασίας και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών. Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογών που βρίσκονται εκτός ελληνικής επικράτειας και τροποποίηση εκλογικής διαδικασίας είναι η δεύτερη συνεδρίαση με ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων, ενώ στη μία θα συνεδριάσει πάλι η Επιτροπή στην τρίτη συνεδρίαση που είναι επί των άρθρων. Ναι. Λοιπόν, στις 2 η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης, επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Χθες λοιπόν στο φορολογικό ήταν η πρώτη μέρα συζήτηση του φορολογικού νομοσχεδίου. Εκτός από τα οικονομικά είχαμε και αντιπαραθέσεις και για άλλα θέματα, πώς θα μπορούσε να μην έχουμε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο κύριος Ταϊκούρας ανακοίνωσε αυτά που είπαμε, μόλις είπαμε για την ενίσχυση 700 ευρώ στις 250.000 οικογένειες. Και εξήγησε και ποιες θα είναι οι κατηγορίες ακριβώς. Επίσης αναφέρθηκε στην προχθεσινή απόφαση του Eurogroup για την εκταμείευση του δεύτερου πακέτου μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους. Ας πάμε να δούμε το βίντεο που ετοίμασε ο Θάνος Χατζόπουλος και ο Φώτης Κωστόπουλος. Η καταβολή του κοινωνικού μερίσματος που αφορά 250.000 νοικοκυριά προέκυψε από τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργήθηκε κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε ο κ. Ταϊκούρας, η έκτατη οικονομική ενίσχυση 700 ευρώ θα καταβληθεί τις επόμενες μέρες στους δικαιούχους. Το επίδομα θα το πάρουν οικογένειες με 4 τέκνα και πάνω και φορολογικές δηλώσεις ως και 20.000 ευρώ, οικογένειες που ένας γονέας είναι μακροχρόνια άνεργος και με εισόδημα έως 15.000 ευρώ, οικογένειες με δύο γονείς βραχυχρόνια άνεργους και εισόδημα έως 15.000 ευρώ και οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα αμαία έως 24 ετών. Χορηγούμε έκτακτη ενίσχυση σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Κόστος 175 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος η ενίσχυση
της κοινωνικής συνοχής. Άρα, το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, πώς το έδωσε αυτή η κυβέρνηση? Χαμηλότερα και μεσαία στρώματα με τον ένφια. Χαμηλότερα στρώματα με το επίδομα θέρμανσης. Οι επιχειρήσεις με την προκαταβολή, με τη μείωση της προκαταβολής. Η ασφάλεια του πολίτη, η καθημερινότητα του πολίτη, η λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών. Απόθεμα στην άκρη για να είμαστε σίγουροι για την επίτευξη του στόχου και ενίσχυση σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Επίσης, ο κύριος Σταϊκούρας κατέθεσε τροπολογία σύμφωνα με την οποία μειώνεται το ΦΠΑ σε φάρμακα δυσία των ασθενών όπως ο καρκίνος και ο διαβήτης και εξαιρούνται από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης από το 2019 τα επιβατικά αυτοκίνητα πολυτελών οικογενειών. Αναφερόμενος στην απόφαση του Eurogroup, ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι η εκταμείευση της επόμενης δόσης κερδών των Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών από τα ελληνικά ομόλογα, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, επιβεβαιώνει την καλή πορεία της οικονομίας που έχει συντελεστεί μετά τις εκλογές. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αλλά και η συνολική διανομή του πεπλονάσματος, δεν υποκαθιστά την κοινωνική πολιτική της σημερινής κυβέρνησης, αλλά αποδεικνύει και αυτό ότι η Νέα Δημοκρατία νοιάζεται για τους πολλούς και εργάζεται με τους πολλούς και για τους πολλούς. Δεσμευόμαστε ότι μόλις δημιουργηθεί με ασφάλεια δημοσιονομικός χώρος, θα προχωρήσουμε και στη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, κατά προτεραιότητα, μέχρι να την καταργήσουμε, ώστε σταδιακά να δούμε τη μεσαία τάξη να επιστρέφει εκεί που πραγματικά πρέπει να είναι και όχι εκεί που σήμερα είναι. Το φορολογικό νομοσχέδιο φέρνει μειώσεις για τις επιχειρήσεις και ελάχιστο ωφελεί τους εργαζόμενους, υποστήριξε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα της τάξης την οποία υπηρετείτε θα δουν νέα τεράστια ωφέλη από αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο. Οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα παίρνουν ένα ξεροκόμματο, αλλά για τους ομίλους έχετε ένα αλουκούλιο γεύμα. Μείωση φορολογίας των επιχειρήσεων κατά το 1/6, δηλαδή ένας μποναμάς 500 εκατομμυρίων ευρώ προς το μεγάλο κεφάλαιο, και σαν να μην φτάνει αυτό, προχωράτε σε υποδιπλασιασμό της φορολόγησης των μερισμάτων από το 10 στο 5%. Όταν εφαρμόζεις οριζόντιες μειώσεις, τότε ωφελούνται περισσότερο οι πλούσιοι, υποστήριξε την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, όταν δίνεις μικρή ποσοστιαία αύξηση σε χαμηλόμισθους, που είναι άστα να πάνε η κατάστασή τους, είναι άστα να πάνε. Δηλαδή, για να πάρω ένα τυχαίο παράδειγμα, αν μειώσεις 5.000 ένα εισόδημα με 500 ευρώ, παίρνει 25 ευρώ. Αν το κάνεις στο 5%, στο 50.000, παίρνουν 2.500 ευρώ. Όταν δίνεται το ίδιο ποσοστιαία μείωση, προφανώς κερδίζουν οι πιο πλούσιοι. Πολλοί ομιλητές αναφέρθηκαν και στη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης με τον επικεφαλής του αναλυτική ενημέρωση από την κυβέρνηση και χάραξη ενιαία στρατηγικής. Θεωρούμε αυτονόητη υποχρέωση της κυβέρνησης να ενημερώσει τα κόμματα για τα ζητήματα που τέθηκαν στη συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν, καθώς και για άλλες εξελίξεις που μπορεί να έχουν μεσολαβήσει. Αυτή η ενημέρωση θεωρούμε ότι δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, στο οποίο το ΚΚΕ δεν συμμετέχει. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να διαμορφώσουμε κοινή τακτική και κοινή στρατηγική. Να δούμε ποιες είναι οι ενδεχόμενες κινήσεις μας. Και αυτό για να γίνει είναι μια μορφή βοήθειας αυτό που η κυβέρνηση αποδέχθηκε, αποδεχόμενη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής. Δεν λέμε όχι, αλλά λέμε ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Και δεν είναι αρκετό γιατί το καταλαβαίνουμε ως προστάδιο της σύγκλησης του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών. Θα πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να πατάει σε δύο βάρκες. Δεν μπορεί να τα έχει καλά και με τις Βρυξέλλες και με τον πρόεδρο Τραμπ, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τη στιγμή που ο ίδιος ο Τραμπ, ο κύριος Τραμπ, έχει δηλώσει πως οι Βρυξέλλες δεν είναι σύμμαχός του. Ο Πρωθυπουργός αντιμετωπίζει το θέμα με ψυχραιμία και αυστηρότητα, απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Σπύριος Λιβανός, εξηγώντας την κυβερνητική στάση. Ψυχραιμία, μετριοπάθεια, σύνεση και συνένεση. Στα εθνικά μας ζητήματα, και αυτό είναι καλό να το ακούει και η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, διότι ακούσαμε τι είπε ο πρώην Πρωθυπουργός χθες στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και πώς σήκωσε τους τόνους.
Στα εθνικά μας ζητήματα, η αντιπολιτευτική έξαρση μόνο ζημιές προκαλεί. Είναι απλά επιλογή του Πρωθυπουργού, είναι επιλογή της κυβέρνησης σε αυτό το σημείο αυτής της κρίσιμης φάσης στην οποία περνούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις να γίνει η ενημέρωση στο επίπεδο που είπαμε πριν του Υπουργού Εξωτερικών. Εξαιρετική, Ειρήνη, η καταγραφή των όσων συνέβησαν στις απογευματινές ώρες συνεδρίασης από τους συναδέλφους, τον Χατζόπουλο με τον Κωστόπουλο. Αλλά όπως είδαμε και εμείς στην πρωινή συνεδρίαση και μας ενημέρωσε ο Κωστής Παράς, υπήρξε ένα μπραντε φέρ ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση και για το φορολογικό νομοσχέδιο και για άλλα. Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εξέφραζαν την ικανοποίησή τους για αυτές τις φοροελαφρύνσεις. Ενώ αντίθετα από την αντιπολίτευση και κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβασε τους τόνους και έκανε λόγο για δωράκια και στους έχοντες και για ψίχουλα. Έχει γίνει και πολλής λόγος από την αντιπολίτευση ότι δεν υπάρχουν ελαφρύνσεις σε μισθωτούς και συνταξιούχους στη μεσαία τάξη. Γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, χθες από το Βήμα της Βουλής, για ακόμη μια φορά, ο κ. Σταϊκούρας επανέλαβε ότι μόλις βρεθεί δημοσιονομικός χώρος, θα μειώσει την εισφορά αλληλεγγύης ή θα την καταργήσει πλήρως μόλις αυτό μπορεί να γίνει. Όπως είπες και εσύ, υπήρχε ένταση και για άλλα θέματα. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έκρινε την κυβέρνηση, τους χειρισμούς της κυβέρνησης ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά και την κατάσταση με την Λιβύη, ενώ υπήρξε μία ένταση όταν έκανε ιδιαίτερες αναφορές στο Ισλάμ και στην Γερμανία. Να δούμε το θέμα, το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Κωστής Παράς. Σε μάχη χαρακομμάτων ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα κόμματα της αντιπολίτευσης εξελίχθηκε η συζήτηση του φορολογικού νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να μιλούν για φοροελαφρύνσεις ενός δισεκατομμυρίου 200 εκατομμυρίων ευρώ και στήριξη της μεσαίας τάξης και τον ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη πλευρά να ασκεί δρυμία κριτική. Μην νομίζω ότι τα χαμηλά και μεσαία στρώματα για τα οποία δήθεν ενδιαφέρεστε στα λόγια έχουν ξεχάσει τα αποτελέσματα της πολιτικής σας. Τα προηγούμενα χρόνια άλλωστε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ επέβαλε 29 αυξήσεις φόρων. Κάνετε φορολογική επιλογή να ελαφρύνετε τους έχοντες και κατέχοντες. Δώσατε περίπου 24 εκατομμύρια σε αυτούς που έχουν περιουσία πάνω από 1 εκατομμύριο. Και όταν σας λέγαμε ποια είναι η ανάγκη να ελαφρύνετε αυτούς τους πλούσιους, λέγατε ότι μα είναι λίγοι, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Το νέο φορολογικό προβλέπει μεταξύ άλλων μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις από το 28% στο 24%. Μείωση του φορολογικού συντελεστή στα φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους για εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ στο 9%. Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα. Μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13% στα παιδικά είδη και στα κράνη για τους μοτοσυκλετιστές. Αναστολή για 3 χρόνια του ΦΠΑ για οικοδομές με άδεια από 1η-1η του 2006 και εφεξής. Αύξηση αφορολόγητου για κάθε παιδί. Απαλλαγή εισφοράς αλληλεγγύης στα ΑΜΕΑ με αναπηρία άνω του 80%. Αναστολή για 3 χρόνια του φόρου στη μεταβίβαση ακινήτων. Το νομοσχέδιο επίσης εισάγει νέα αυστηρά μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα είναι η πιο βαριά μορφή ανισότητας. Έχουμε 33,6% φοροδιαφυγή από τον ΦΠΑ, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη φοροδιαφυγή στην Ευρώπη και παρουσιάζει και αυξητικές τάσεις. Απαντήστε για το θέμα των μειώσεων στους χρόνους παραγραφής, δηλαδή στο μεγάλο δώρο που κάνετε σε φοροφυγάδες, σε λαθρεμπόρους, σε οικονομικούς απατεώνες. Για το πρόσημο, το χαρακτήρα, την αποτελεσματικότητα και τους αποδέκτες του περιεχομένου του φορολογικού νομοσχεδίου στήθηκε ένα πικ-πονγκ ανάμεσα στα κυβερνητικά στελέχη και τους βουλευτές της αντιπολίτευσης. Για πρώτη φορά σε μια δεκαετία δίνεται αισιοδοξία και ανάσα στους φορολογουμένους. Για πρώτη φορά έχουμε μετά από πολλά χρόνια ένα φορολογικό νομοσχέδιο που μειώνει τους φόρους αντί να τους αυξάνει. Με όσα ακούσαμε για το πώς αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση στη μεσαία τάξη και το πώς αναμένει να ελαφρυνθούν πολίτες και επιχειρήσεις μέσα σε αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο, το μεταρρυθμιστικό πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας δυστυχώς θολώνει πανηγυρικά. Έρχεται σήμερα η Νέα Δημοκρατία να μιλάει ότι φέρνει μειώσεις για τα λαϊκά στρώματα που δεν είναι τίποτα άλλο παρά στάχτη στα μάτια του κόσμου και προσπάθεια να συγκαλύψει τον αντιδραστικό, τον ταξικό χαρακτήρα της φορολογικής μεταρρύθμισης. Οι επιφυλάξεις μας είναι σε ηθικό επίπεδο, αφού διευκολύνει τη μεταφορά φορολογικών βάσεων και ενδεχομένως τη φοροδιαφυγή. Δίνει επίσης, όπως και σε όλα τα προηγούμενα νομοσχέδια, δωράκια και δώρα
στις μεγάλες επιχειρηματικές οικογένειες αυτής της χώρας. Και ταυτόχρονα κάποια ψίχουλα στα νοικοκυριά. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, πάντως βρήκε την ευκαιρία να αναφερθεί στην προκλητική συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης για τον προσδιορισμό ΑΟΣ νοτίως της Κρήτης, εξαπολύοντας πειρά κατά της κυβέρνησης. Εάν τολμήσουν λοιπόν και πάνε κάτω από την Κρήτη μας, κάτω από το νησί μας, πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε, ένα βαρχέ μου, ότι ήρθε ο κόμπος στο χτένι και τους βυθίζουμε πάρα αυτά. Για να τελειώνει αυτή η ιστορία, γιατί μπορούμε, έχουμε το ένομο δικαίωμα, έχουμε τη δυνατότητα και την υποχρέωση απέναντι όχι στην ιστορία μας, στα παιδιά που έρχονται. Στα παιδιά που έρχονται, μην παραδώσουμε μικρότερη Ελλάδα. Δύο αναφορές του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης για ακραίο Ισλάμ και διεφθαρμένη Γερμανία προκάλεσαν αντιδράσεις. Ακούσαμε μια ομιλία ακραία ρατσιστική και φασιστική που στοχοποιεί τη δικιά μας τη μειονότητα και ανθρώπους που έχουν μια άλλη θρησκεία από την πλειοψηφία. Λέω λοιπόν στον κύριο Τσακαλώτο, αν του αρέσει η κυτροδεκτομή, η μπούργα και να πετάμε ομοφιλοφίλους πάνω τα παράθυρα, δικαίωμά του. Εγώ δεν το δέχομαι στην Ελλάδα, τελεία και παύλα. Είπε ότι η Γερμανία είναι μια διεφθαρμένη χώρα. Κύριε Βελόπουλε, ας το διαγράψουμε, απαλύνεται αυτό. Αυτό μπορούμε να το λέμε σε ένα καφενείο, αλλά στο επίσημο βήμα της Βουλής δεν επιτρέπεται να το λέμε. Όταν βγαίνει η γερμανική αστυνομία και λέει ότι η Deutsche Bank είναι η πιο διαφθαρμένη τράπεζα της Ευρώπης, θα ανακαλέσω εγώ ότι η Γερμανία είναι το πιο διαφθαρμένο κράτος. Είστε με τα καλά σας. Αυτά συνέβησαν χθες όλη τη διάρκεια της ημέρας για τη συζήτηση του φορολογικού, η οποία θα συνεχιστεί και σήμερα. Είχαμε όμως παράλληλα και τις εργασίες της Προκαταρκτικής Επιτροπής. Ολοκλήρωσε χθες, τρίτη ημέρα κατάθεσης ο Νίκος Μανιαράκης. Τελικά πήγε όσες μέρες πήγε ο κ. Φρουζής. Ναι, τρεις ολοκλήρωσε. Μέρες. Τώρα τι έχουμε από εδώ και πέρα, πότε συνεδριάζει, ποιος θα έρθει. Την τρίτη συνεδριάζει εκ νέου η Προκαταρκτική και αυτή τη φορά θα καταθέσει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Ιωάννης Αγγελής. Σας δούμε το βίντεο που ετοίμασε η Άννα Σιμνάκη. Την άποψη ότι στην υπόθεση Νοβάρτης υπήρχε συντονιστής, εξέφρασε στην κατάθεσή του στην Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης της Βουλής για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο ο μάρτυρας Νίκος Μανιαδάκης, ολοκληρώνοντας την τριήμερη κατάθεσή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μανιαδάκης επέμεινε ότι δεχόταν πιέσεις από τους εισαγγελείς κατά της διαφθοράς και την Ελένη Τουλουπάκη να καταθέσει για εμπλοκή πολιτικών προσώπων. Ενώ όσον αφορά στις καταθέσεις που έδωσε όχι στην εισαγγελία αλλά σε διαμέρισμα κοντά στην οδό Μιχαλακοπούλου, περιέγραψε από αστυνομική ταινία. Ο κύριος Μανιαδάκης φέρεται να είπε ότι οι εισαγγελείς ειδοποιούσαν την αστυνομία και στη συνέχεια αστυνομικοί τον ειδοποιούσαν να πάει στο διαμέρισμα σε τηλέφωνο που του είχαν δώσει. Πρόσθεσε μάλιστα ότι κάποιες φορές συναντήθηκε και σε αυτοκίνητο μόνο με αστυνομικούς, ενώ στις συναντήσεις με τους εισαγγελείς στο διαμέρισμα δεν υπήρχαν γραμματείς. Σε ερώτηση αν όλα αυτά που περιγράφει ότι έζησε θυμίζουν κινηματογραφική ταινία και αν υπήρχε σκηνοθέτης, ο κύριος Μανιαδάκης φέρεται να απάντησε «Ναι, πιστεύω, υπήρχε συντονιστής». Ο μάρτυρας φέρεται να παραδέχτηκε ότι υπήρξε και συνάντησή του με Αμερικανό πράκτορα στα γραφεία της εισαγγελίας. Παράλληλα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, δήλωσε ότι γνωρίζει τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, καθώς κατά διαβολική σύμπτωση είναι γείτονες. Τον έχει συναντήσει σε καταστήματα της περιοχής, δεν έχουν μιλήσει όμως ποτέ. Ο κύριος Μανιαδάκης επανέλαβε ότι δεν συνεργάστηκε με τον Ανδρέα Λοβέρδο, ενώ μπήκε στην Επιτροπή Σοφών μετά από πρόταση του Μάριου Σαλμά. Σε ερώτηση σχετικά με την κατάθεσή του ως προστατευόμενου μάρτυρα, ότι την περίοδο 2010-2011 ορίστηκε επί Υπουργίας Λοβέρδου μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, ενώ το Φεβρουάριο του 2011 ορίστηκε από τον Νικόλαο Πολίζο ως υπεύθυνος για τη μηχανοργάνωση των νοσοκομείων, δήλωσε ότι πιέστηκε για να τα πει. Ο πρώην προστατευόμενος μάρτυρας ρωτήθηκε αν γνωρίζει το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και μέλος της Επιτροπής, Αθανάσιο Πλεύρη, και σύμφωνα με πληροφορίες απάντησε καταφατικά λέγοντας ότι συνεργάστηκαν στο Υπουργείο Υγείας και έχουν συναντηθεί πολλές φορές. Απαντώντας σε ερώτηση βουλευτή, παραδέχτηκε ότι έχουν δεσμευθεί οι λογαριασμοί του ύψους 300.000 ευρώ και τώρα θα κάνει χρήση του νόμου για να αποδεσμευθούν, ενώ για το ντοκιμαντέρ της ελβετικής τηλεόρασης, όπου είχε αναφέρει ότι θα σκοτώσει όποιον καταθέσει εναντίον του, το απέδωσε σε εκνευρισμό του. Παράλληλα, φέρεται να επέμεινε ότι Μαραγγέλ και Δεστεμπασίδης είναι προστατευόμενοι μάρτυρες και μάλιστα η πρώτη δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, ενώ ο δεύτερος είναι αναξιόπιστος γιατί απολύθηκε από την Οβάρτης.
Λοιπόν, θέματα δάσο-προστασίας, τελέχωση του δημοσίου με αξιοκρατικά κριτήρια, αποζημιώση των πληγέντων από τις καταστροφικές πλημμύρες που είχαμε στα Χανιά, αλλά και παραχωρήσεις δημόσιας γης στους αγρότες, ήταν μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν χθες κατά διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Έναν κοινοβουλευτικό έλεγχο, τον οποίο παρακολούθησε η Θάλια Γητοπούλου, η οποία μόλις τώρα με ενημέρωσε ότι και σήμερα θα συζητηθούν 9 ερωτήσεις και οι οποίοι θα απαντήσουν οι υπουργοί κ. Κουμουτσάκος, Κικίλιας, Καραμανλής, Οικονόμου και Βεσιρόπουλος. Για τη συνέχιση των προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα στην προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας, στο πλαίσιο ενός νέου προγράμματος με νέο σχεδιασμό, δεσμεύτηκε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Το θέμα έφεραν προς συζήτηση στη Βουλή με ερωτήσεις τους βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ, το Κίνημα Αλλαγής και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Τι θα κάνετε με τα προγράμματα αυτά? Θα τα αφήσετε να ολοκληρωθούν? Έχει σχεδιασμό το Υπουργείο για δεύτερο κύκλο? Εδώ το ερώτημα είναι συγκεκριμένο. 5.066 εργαζόμενοι βρίσκονται αυτή την ώρα στον δρόμο. Θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι με τη νέα προκήρυξη να έχουν την μοριοδότηση, την κατάλληλη, προκειμένου να προβούν σε περαιτέρω διαδικασίες υποβολής αιτήματος για να έχουν την δυνατότητα της περαιτέρω μονιμοποίησης ή ένταξης σε νέο πρόγραμμα? Τη 12η παράταση άμεσα και να αφορά όλους, και αυτούς που έχουν φύγει, γιατί έχει ξεκινήσει από τα τέλη Νοέμβρη η απολύση, όλους. Θα υπάρξει νέο πρόγραμμα στις αρχές του 2020 και βεβαίως είναι στη σκέψη μας να αξιοποιηθεί η σημερινή εμπειρία όσων εργάζονται με ειδική μοριοδότηση. Η συζήτηση επεκτάθηκε σε θέματα ενεργείας με τον Υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση να δηλώνει την ικανοποίησή του για τα εγγένεια της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης στο νεόριο της Ήρου. Ουσιαστικά παράγεται συνδίκες που εξυπηρετούν τα κέρδη των εφοπλιστών, των επιχειρηματικών ομίλων και κυρίως τι κρύβεται, ότι στη Ήρο φτιάχνεται μία μικρή βάση της Σούδας. Για πρώτη φορά επιστρέφουν τα πλοία στην Ελλάδα. Τα πλοία να περιμένουν για να πάρουν τη σειρά τους να φτιαχτούν στον αιώνα της Ήρου. Και προσέξτε, προσέξτε, άκουσα από την κυρία Μανολάκου το απίστευτο. Για καταστρατήγηση εργασιακών σχέσεων και λογική μεσαίωνα και λογική γαλέρας στο ναυπηγείο της Ήρου. Για ακούστε λοιπόν, να σας μεταφέρω μια άλλη εικόνα. Είδα πραγματικά μάτια να κλαίνε. Είδα μάτια να δακρύζουνε. Ήταν τα μάτια των εργαζομένων, του σωματείου, των απλών εργαζομένων. Αλλά ήταν δάκρυα χαράς και συγκίνησης. Άκουγα τώρα τον κύριο Βρούτση να μας μιλάει για τα μικροπολιτικά και μικροκομματικά παιχνίδια και σκέφτομαι ότι την ίδια σχολή έχουμε μια εθνική σχολή δημόσιας υγείας που έχει ένα μεταπτυχιακό ακριβώς με διοίκηση υπηρεσιών υγείας, αποφυτούν κάθε χρόνο 50 παιδιά και πάμε και διορίζουμε τους κομματικούς φίλους και τα στελέχη. Η πρόσκληση θα τρέξει, θα ολοκληρωθεί σύντομα. Βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία με το ΑΣΕΠ και για πρώτη φορά στελέχη του δημοσίου, δημόσιοι υπάλληλοι με αξιοκρατικά κριτήρια, θα αναλάβουν τη θέση του υπηρεσιακού γραμματέα. Απαντώντας ερώτηση του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Μανώλη Σιδηχάκη για τις αποζημιώσεις στους πληγέντες από τις καταστροφικές πλημμύρες στα Χανιά, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος αναφέρθηκε στις εκτιμήσεις της περιφέρειας Κρήτης για το συνολικό ύψος των ζημιών ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και στα ποσά για την αποκατάστασή τους μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων, επισημένοντας ότι προχωρά το πρόγραμμα για τη μελέτη και κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων. Τη διαβεβαίωση ότι το Υπουργείο θα παραχωρήσει τη δημόσια γη ώστε να αξιοποιηθεί από τους αγρότες για τις εκμεταλλεύσεις τους έδωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Ραμπατζή, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκαλη. Αφορά όλη την Ελλάδα. Η δημόσια αγροτική γη είναι αγαθό, κύριε Υπουργέ. Αν σκοπεύετε να τα δώσετε με δημοπρασία, γιατί μέχρι τώρα δεν φάνηκε έμπρακτη βούληση τι ακριβώς θέλετε να κάνετε. Ο υπουργός σας, ο κύριος Αποστόλου, με απόφασή του είχε δώσει εντολή στις περιφερειακές ενότητες να μην προχωρούν σε τμηματικές παραχωρήσεις, άρα ουσιαστικά σε μη παραχώρηση εκτάσεων, με σκοπό, όπως λέγατε, να τα παραχωρήσετε στον ΟΔΙΑΓΕ. Και αυτά, κύριε Κόκαλη, δυστυχώς για σας, δεν τα λέω εγώ. Τα λέει ο κύριος Αραχοβίτης στις 7/12 του 2018, απαντώντας σε σχετική δική μου ερώτηση, κύριε Κόκαλη. Εμείς λοιπόν θα εφαρμόσουμε τον νόμο, κύριε Κόκαλη, και θα δώσουμε στους αγρότες και κτηνοτόφους της χώρας τη δημόσια γη για να αξιοποιήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους.
Να περάσουμε τώρα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου ο πρόεδρος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, Φώτης Κατσίγιανης, παρουσίασε τα πεπραγμένα της αρχής. Το ρεπορτάζ ετοίμασε η Άννη Βιτσέντζου. Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών συστάθηκε προτριετίας με σκοπό την επίλυση διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται τη σύναψη των συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Κάθε ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας που θεωρεί ότι ζημιώνεται από κάποια ανάθεση του δημοσίου σε ανταγωνιστή και κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, υποχρεούται πριν κάνει χρήση των ένδικων μέσων να προσφύγει στις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Εξέτασης των Διαφορών επί Δημοσίων Συμβάσεων με παράβολο 15.000 ευρώ. Ως προς τις ίδιες τις προδικαστικές προσφυγές, η εκαθάρισή τους είναι ταχεία, είπε ο πρόεδρος της αρχής, αφού οι οριστικές αποφάσεις εκδίδονται συνήθως μέσα σε ένα μήνα, ενώ οι προσωρινές στο δεκαήμερο. Η αρχή, ισχυρίστηκε ο κ. Κατσίγιανης, παράγει ασφάλεια δικαίου, χωρίς ωστόσο να καθυστερούνται οι δημόσιες συμβάσεις. Παρότι η αρχή βρίσκεται στο αρχικό στάδιο λειτουργίας της, εκτιμάται ότι η προσφυγή στη δικαστική προστασία είναι περιορισμένη, είτε τα στοιχεία αυτά ειδωθούν καθεαυτά μέσα στα ωριά της, είτε σε σύγκριση με άλλες ομοειδείς αρχές που τρέχουν ανάλογες ενδικοφανείς διαδικασίες. Η ΑΕΠ διασφαλίζει την αξιόπιστη εξέταση των προδικαστικών προσφυγών και την ταχεία και ορθή επίλυση των διαγωνιστικών τριβών και αντιπαραθέσεων. Επιβεβαιώνεται η γενική στόχευση του νομοθέτη και η απόφασή του να καινοτομήσει λειτουργικά στην πράξη, αφού κατ' αποτέλεσμα επιτυχάνει το σκοπό του, η πλειονότητα των διαφορών να επιλύονται στο διοικητικό στάδιο προστασίας και να άγονται προς επίλυση εκαθαρισμένες ενώπιον του δικαστηρίων οι σπουδαιότερες από νομική και οικονομική άποψη υποθέσεις που είναι και λιγότερες. Το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον του αυτοκινήτου που είναι η ηλεκτροκίνηση έχει, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, η Βουλή των Ελλήνων, καθώς επιθυμία του Προέδρου κ. Τασούλα είναι οι βουλευτές να αποκτήσουν ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα που προσφέρουν μηδενικούς ρήπους και χαμηλό κόστος κίνησης. Να το βάλετε πίσω! Τέρμα τα γκάζια χωρίς καθόλου καυσαέρια ώστε να ρυπαίνουν το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, αλλά και χωρίς θορύβους, θα πατάνε πλέον οι βουλευτές. Βούληση του Προέδρου της Εθνικής Αντιπροσωπείας, Κωνσταντίνου Τασούλα, είναι η Βουλή να συμβαδίζει σε όλους τους τομείς με τη νέα τεχνολογία και οι βουλευτές να αποκτήσουν ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα που προσφέρουν μηδενικούς ρήπους και χαμηλό κόστος κίνησης. Το υπόγειο πάρκινγκ της Βουλής έμοιαζε με αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, καθώς ο ίδιος ο κύριος Τασούλας είδε από πρώτο χέρι τα ηλεκτροκίνητα μοντέλα που προσφέρουν οι εταιρείες αυτοκινήτων. Με ηλεκτροκίνητο θα κινείται στο εξής ο πρόεδρος της Βουλής, μόνο που ο κύριος Τασούλας δεν αποκάλυψε το μοντέλο προτίμησής του. Στόχος πάντως είναι όλοι οι βουλευτές του Λεκανοπεδίου, αλλά και όμορων νομών, να αποκτήσουν ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα που είναι φιλικά στο περιβάλλον, ενώ και τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα της Βουλής θα είναι εφ' εξής ηλεκτρικά. Να σημειωθεί ότι τα μέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας έχουν περιθώριο έως τον ερχόμενο Μάρτιο προκειμένου να δηλώσουν εάν θα συνεχίσουν τη χρήση συμβατικών αυτοκινήτων ή αν θα επιλέξουν ηλεκτροκίνητο. Ήδη έχει υπάρξει συμφωνία του Κοινοβουλίου με τη ΔΕΗ και στον πρώτο όροφο του γκαράζ του Κοινοβουλίου γίνεται σταθμός φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων με τρεις παροχές. Αναφορικά με το κόστος, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το ηλεκτροκίνητο μπορεί να κοστίζει περισσότερο από το αντίστοιχο συμβατικό του μοντέλο, ωστόσο απαλλάσσεται από τέλη κυκλοφορίας, ενώ το κόστος συντήρησης του ανέρχεται στην πενταετία μεταξύ 600 και 700 ευρώ. Ωραία πρωτοβουλία. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ραντεβού πάλι τη Δευτέρα στις 9 η ώρα το πρωί. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Σαν σήμερα γεννιέται στην πόλη Γκόρη της Γεωργίας ο Ιωσήφ Βυσαριόνοβιτς Τσουκασβίλη, που έμενε στην ιστορία ως Ιωσήφ Στάλιν, αν και ορισμένοι ιστορικοί θεωρούν ημέρα γεννήσεώς του τις 18 και άλλοι αναφέρουν την 21η Δεκεμβρίου. Το 1913 υιοθέτησε το όνομα Στάλιν, το οποίο σημαίνει ατσάλινο στα ρώσικα. Τον Απρίλιο του 1922 ο Στάλιν έγινε Γενικός Γραμματέας του Κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος, μία θέση που ανέδειξε στη συνέχεια ως την ισχυρότερη στη χώρα. Ενώ πρέπει να υποθεί ότι αναδείχθηκε ο ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης το Δεκέμβριο του 1929. Ο Ιωσήφ Βυσαριόνοβιτς Τσουκασβίλη πέθανε στις 10 παρα 10 στις 5 Μαρτίου 1953 σε ηλικία 73 ετών. Σαν σήμερα διεξάγονται εκλογές με αποχή του κόμματος των Φιλελευθέρων του Ελευθερίου Βενιζέλου. Οι αντιβενιζελικές δυνάμεις κερδίζουν, αλλά η αποχή αγγίζει το 69%. Στην εξουσία παραμένει η κυβέρνηση Στέφανου Σκουλούδη. Ο εθνικός διχασμός άρχισε να επικρατεί. Ο Βενιζέλος αρνήθηκε να πάρει μέρος στις εκλογές, χαρακτηρίζοντάς τις αντισυνταγματικές και προέτρεψε το λαό να απέχει και αυτός. Συμμετείχαν 280.000, το 1/3 σχετικά με τις προηγούμενες εκλογές πριν από 6 μήνες, που ψήφισαν 714.000 ψηφοφόροι. 5 χρόνια αργότερα από τις εκλογές του 1915, ο Βενιζέλος ιτήθηκε στις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου του 1920 και εγκατέλειψε τη χώρα πηγαίνοντας στο Παρίσι. Τις εκλογές κερδίζει η αντιβενιζελική παράταξη και σχηματίζεται κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Δημήτριο Ράλλη. Στις 22 Νοεμβρίου διενεργείται δημοψήφισμα για την επαναφορά του βασιλέως Κωνσταντίνου, στο οποίο δεν συμμετείχαν οι φιλελεύθεροι. Τα αποτελέσματα ήταν 98% υπέρ της επιστροφής του Κωνσταντίνου. Το δημοψήφισμα θεωρείται από μερίδα ιστορικό νόθο, τόσο κυρίως λόγω του ποσοστού υπέρ της επιστροφής, όσο και διότι ο αριθμός των ψηφοφόρων που ανακοινώθηκε ήταν κατά 30% αυξημένος σε σχέση με τις εκλογές του προηγούμενου μήνα. Ο Κωνσταντίνος επανήλθε στο θρόνο, επιστρέφοντας στη χώρα σαν σήμερα, στις 6 Δεκεμβρίου του 1920, με το παλαιό ημερολόγιο, έπειτα από τριετή αναγκαστική απουσία στο εξωτερικό.